Συνεχίζουμε με την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή και πάμε να δώσουμε για πρώτη φορά την καλησπέρα μας στον νέο προπονητή, τον κύριο Κώστα Μέξα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα και καλώς επιστρέψατε στον Ηρακλή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθείτε στο μπάγκο, στην τεχνική ηγεσία. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε αυτό το ομολογουμένως δύσκολο έργο και η αλήθεια θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω το αν δυσκολευτήκατε κι εσείς προσωπικά να πάρετε την απόφαση να πείτε το ναι, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα που 8 ολόκληρα χρόνια δυστυχώς βρίσκεται στην Α2 και σίγουρα η πίεση είναι τεράστια, έτσι. Κοιτάξτε, σίγουρα η πίεση είναι τεράστια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Ηρακλής, τι είναι ο Ηρακλής. Αλήθεια να σας πω πραγματικά ότι πάντα είχα αμφιβολίες στο να δουλέψω πάλι στην Α2 για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Απλά ο Ηρακλής νομίζω είναι μια κατάσταση η οποία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή νομίζω ήταν το timing. Νομίζω και για τους δύο είναι καλό. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Δεν σας άγχωσε ως σκέψη ότι είναι τόσα χρόνια, πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει να ανέβει η ομάδα, πρέπει να βρω τους τρόπους, τις λύσεις, γιατί παραλαμβάνω μια ομάδα που έχει προβλήματα, έχει αδυναμίες, έχει κάνει ήττες μέχρι στιγμής, έχει στεναχωρήσει τον κόσμο. Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Όλες οι ομάδες λογικά θα κάνουν κάποιες ήττες. Εμείς σε μια χρονιά μεγάλη οι ήττες είναι μέρος του προγράμματος και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό στις ήττες είναι η διαχείριση της κατάστασης, mm-hmm. παρά κάποιες φορές η ήττα αυτή καθεαυτή. Σίγουρα η πίεση είναι μεγάλη, ο στόχος είναι συγκεκριμένος και δεδομένος. Δεν είναι εύκολος, αλλά θεωρώ ότι αν δεν πίστευα ότι μπορούμε να ανέβουμε μέσα από την πολλή δουλειά, να ενωθούν όλες οι δυνάμεις γύρω από την ομάδα, να είμαστε όλοι μαζί στα δύσκολα, δεν θα το έκανα. Mm-hmm. Πραγματικά. Έρχεστε και λίγο σε μια άτυχη συγκυρία για τον Ηρακλή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί τραυματισμοί. Είχατε βέβαια όλο αυτό το χρόνο, γιατί λόγω της διακοπής του κυπέλλου, να δουλέψετε με τους παίκτες, αλλά δεν είστε και τυχερός από την άποψη των απουσιών και φαντάζομαι εν όψη και της Καστοριάς έχετε προβλήματα να αντιμετωπίσετε, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 3 παιδιά του βασικού κορμού μας εκτός προπονήσεων, mm-hmm. που ήταν σημαντικό κομμάτι αυτό στο να προσαρμοστούν τα καινούργια δεδομένα που σιγά σιγά θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα. Ελπίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά έστω ένας, maximum 2, θα είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιο διάστημα, θέλω να πιστεύω, στο μάτι της Καστοριάς, που είναι δύσκολο με μια πολύ καλή ομάδα και ταυτόχρονα σημαντικό για την ομάδα μας. Μπορούμε να πούμε, coach, ποιοι δεν παίζουν σίγουρα το Σάββατο? Νομίζω αυτός που θα παίξει σίγουρα νομίζω είναι Γιαννακίδης. Για τους άλλους δύο έχουμε κάποιες ελπίδες. Για τους άλλους δύο υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Ναι, υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Θα δούμε. Σιγά σιγά μέρα με τη μέρα. Είναι ουσιαστικά μέρα με τη μέρα πάει η κατάσταση με τα παιδιά, τον Βαγγελακόπουλο και τον Μπένα. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με αυτά που έχετε δει, δεν ξέρω, προφανώς είτε από κοντά κάποια μάτς, είτε από βίντεο και μέσω από τις προπονήσεις, τι θεωρείτε ότι έχει φταίξει στο ότι ο Ηρακλής π.χ. έφαγε 100 πόντους στο Μαρούσι ή έφαγε 62 πόντους στο ημίχρονο από το Διαγόρα? Έχει κάποια προβλήματα στην άμυνα κυρίως? Για τα μάτς των εικόνων είχε πολύ βελτιωμένη εικόνα σε αυτό το τομέα και τι προλαβαίνετε να αλλάξετε σε αυτό το μικροχρονικό διάστημα που είστε προπονητής? Κοιτάξτε, να αλλάξουν φοβερά πράγματα και να σου νομίζω σε λίγες μέρες ή σε εβδομάδες ακόμα μπορεί να αλλάξει φοβερά πράγματα σε μια ομάδα. Νομίζω είναι ουτοπικό να το πιστεύει κάποιος αυτό. Όποιος νομίζω έχει κάνει σε ομαδικό άθλημα νομίζω ότι καταλαβαίνει τι λέω. Mm-hmm. Προσπαθούμε σιγά σιγά να περάσουμε μια καινούργια φιλοσοφία σε κάποια πράγματα στην ομάδα. Η ομάδα μέχρι στιγμής δείχνει να ανταποκρίνεται σε σημαντικό βαθμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το τι έφταξε πριν, μπορεί να φέρει πάρα πολλά πράγματα για να πάει ένα παιχνίδι καλά ή μια κατάσταση να μην είναι πολύ καλή. Σίγουρα η εικόνα της ομάδας νομίζω στο Μαρούσι δεν ήταν καλή και νομίζω και οι ίδιοι παίκτες το έχουν παραδεχθεί. Ναι. Ότι ήταν μια πολύ κακή εικόνα. Τώρα τι έφταξε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί δεν ήμουν μέσα στην ομάδα, οπότε όποιος δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στην ομάδα πολλές φορές βγάζουμε και λάθος κρίσεις απ' έξω. Θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να βελτιώσουμε την εικόνα, παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, αυτός είναι ο στόχος μας. Και να δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει, με στόχο όπως έχουμε πει, εντάξει, να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στο κομμάτι της ανόδου και να παλέψουμε μέχρι το τέλος την άνοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι και ο μεγάλος στόχος για μένα από τη στιγμή που ήρθα στον Ηρακλή πίσω. Είτε την απευθείας, είτε μέσω των μπαράζ, έτσι. Ναι, όπως είναι με την νέα κατάσταση Α2 που ο δεύτερος θεωρητικά ανεβαίνει μόνο με play-off, δεν ήταν όπως παλιά, με δέναν δύο απευθείας.
είτε με την πρώτη είτε μέσα με το play-off. Εντάξει, δεν, νομίζω για Άνοδος έχει σημασία το πώς θα έρθει Άνοδος, αν έρθει με το καλό. Έχει μικρή σημασία νομίζω. Και είναι και πολύ περίεργο αυτό το σύστημα και χρειάζεται προσοχή, γιατί θυμάστε πέρυσι ο Ηρακλής την πάτησε με τον Απόλλωνα Πάτρας που έκανε είναι... δύο ήττες στην κανονική διάρκεια, τη κουβαλούσε και μετά δεν μπορούσε να... Είναι το σύστημα το οποίο ουσιαστικά είναι κάποια μάτια τα οποία μετράνε παραπάνω από κάποια άλλα. Ναι. Αυτό συμβαίνει με τα play-off ή με τα play-out και τους μάτους που είναι προς τα κάτω. Γι' αυτό, αλλά για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, όσο είναι δυνατόν. Γιατί όλοι οι αντίπαλοι απέναντι στον Ηρακλή θεωρώ ότι δίνουν πάντα το κάτι παραπάνω. Το είχα βιώσει και παλιότερα. Το βλέπω και σε αυτά τα χρόνια που είμαι μακριά από την ομάδα, όταν βλέπω τα παιχνίδια του Ηρακλή, κάποια παιχνίδια του Ηρακλή είτε στην τηλεόραση είτε στο ίντερνετ. Οπότε νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό, να είμαστε εμείς πολύ δυνατοί, να είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στο στόχο που έχει η ομάδα. Για μένα είναι το πρώτο αυτό, να είναι όλοι αφοσιωμένοι ότι έχουμε εδώ πέρα μια δουλειά να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και από εκεί νομίζω αν γίνει αυτό, τα υπόλοιπα μπορούν να έρθουν λίγο πιο εύκολα για όλους μας μετά. Ο επόμενος αντίπαλος είναι σε αυτό που λέμε σαν τον περσινό Απόλλωνα, δηλαδή ότι τον περιμένουμε στην πεντάδα και πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε 2-0 νίκες ή στη χειρότερη 1-1, να μην την πατήσουμε όπως πέρυσι. Νομίζω ότι η Καστοριά μέχρι στιγμής δείχνει μια πολύ καλή εικόνα. Mm-hmm. Το ρεκόρ το 2-2, εντάξει, έχασε εκτός έδρας από δύο ομάδες οι οποίες είναι επίσης πολύ καλές, ο Ιωνικός και ο Κόρυβος. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλή χημεία, έχει παιδιά τα οποία είναι νεαρά με όρεξη, αλλά είναι ταυτόχρονα και λίγο παιγμένα στην Α2, έχουν δηλαδή την εμπειρία της κατηγορίας και τον αέρα μπορώ να πω. Είναι πολύ δύσκολο μάτς, το δυσκολεύει λίγο ακόμα νομίζω οι απουσίες, οι πιθανές ή η έλλειψη προπόνησης κάποιων παιδιών, ναι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να παλέψουμε 40 λεπτά. Και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά θεωρώ σίγουρα η Καστοριά θα παλέψει σίγουρα για τα play-off. Είναι νομίζω μέσα στις 5-6 ομάδες που θα παλέψουν πολύ δυνατά για τα play-off. Αυτή άρα είναι. Μιλάμε για ένα κρίσιμο παιχνίδι, όπως και να έχει αυτό του Σαββάτου και μακάρι να ψύχατε όλους στη διάθεσή σας. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά όταν μια ομάδα έχει στόχο να ανέβει, να είναι στα ψηλά πατώματα, θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα σωστά, και δύσκολα. Σωστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Σωστά. Και πρέπει να τα κερδίσεις όλα για να θες να πετύχεις τους στόχους. Έτσι ακριβώς. Να παλέψεις να τα κερδίσεις όλα. Όλα να τα κερδίσεις πιθανότητα είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δεδομένο. Άνθρωποι είναι και οι παίχτες, δεν είναι ρομπότ. Mm-hmm. Αλλά ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Και η προσέγγιση των παιχνιδιών. Για να βελτιωθεί ο Ηρακλής, να μεταμορφωθεί, να υποστεί ένα σοκ, όπως λέμε, η κλισέ ατάκα στα αποδυτήρια κτλ., έγινε η αλλαγή προπονητή. Λύθηκε η συνεργασία με τον κύριο Χατζηκυριακίδη, ήρθατε εσείς. Στο ρόστερ, να περιμένουμε κάτι για κάποια προσθήκη, καινούρια μεταγραφή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν έχετε κάνει κάποια συζήτηση με τη διοίκηση, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση, γιατί θέλω να δούμε λίγο με τα παιδιά. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή, να βρούμε τη χημεία μεταξύ μας, τους κώδικες επικοινωνίας, στον τρόπο δουλειάς, στη διαχείριση καταστάσεων κτλ. Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η κατάσταση έτσι, αρχικά. Για το μέλλον, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, γιατί είμαστε ζωντανοί οργανισμοί όλες οι ομάδες. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή κάτι. Θέλω να δουλέψουμε τα παιδιά αυτά και να δούμε τι γίνεται. Το λέω κυρίως γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι το είχατε δει και εσείς πριν έρθετε στον Ηρακλή, ότι είχε κυκλοφορήσει η περίπτωση του Γουτς για παράδειγμα, που είναι κοντά, μακριά, δεν ξέρω. Μας λέτε όμως ότι προς το παρόν δεν σας απασχολεί κάτι μεταγραφικό, έτσι. Προς το παρόν όχι. Κοιτάξτε, και ο Γουτς είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι ήταν τραυματίας, έχει να παίξει πολύ καιρό. Χωρίς να σημαίνει καλό. Εγώ δεν είχα στην Πάτρα το Γουτς, το ξέρω πολύ καλά, δεν είναι θέμα. Mm-hmm. Λέτε ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είχα την αίσθηση ότι είναι τραυματίας. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Το ξέρα σαν άνθρωπος στην μπάσκετ, όχι... Ναι, καταλαβαίνω. Απλά δεν ξέρω, κυκλοφόρησε πραγματικά. Το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό και... Κυκλοφόρησαν, ναι, όχι κάτι άλλο. Ναι. Αναγκάστηκα να σας ρωτήσω. Έχει πέντε ψηλούς και πρέπει να βρούμε λίγο χημεία μεταξύ μας και μετά να δούμε αν χρειάζεται κάτι, νομίζω. Η χημεία κυρίως, ή μάλλον για τη χημεία θα επικεντρωθείτε κυρίως στην άμυνα. Πολλά τρίποντα. Πολύ πόντι, πολλά μεγάλα σκορ. Για Α2, 100 πόντι, 90 πόντι, νομίζω είναι πολύ αρνητικό για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει να τους δέχεται, έτσι. Εκεί τι κάνουμε. Το καταλαβαίνουν και οι παίχτες από μόνοι τους. Γι' αυτό σας είπα ότι έχουν καταλάβει απόλυτα, νομίζω, τι έγινε στο Μαρούσι. Και θέλω να πιστεύω, γι' αυτό είναι ο στόχος, ότι δεν θα τέτοια εικόνα ξανά σε παιχνίδι είτε εκτός είτε εντός έδρας. Αυτός είναι ο στόχος, ο μεγάλος. Απ' την άλλη, εντάξει, ότι η ομάδα στην επίθεση έχει κάποιο ταλέντο και μπορεί κάποια σκορ να φύγουν λίγο παραπάνω και να ανέβει το σκορ. Επίσης είναι
μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Έτσι δεν είναι. Όταν ένας παίκτης μπορεί να σκοράρει εύκολα, δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο να παίξει και το ίδιο καλή άμυνα. Αν όμως θα κάνει τα δύο τόσο καλά, προφανώς τα παιδιά δεν θα παίζουν στην Α2. Ναι, δυστυχώς όταν ξεφεύγει το πράγμα στο σκορ, ξεφεύγει εις βάρος του Ηρακλή. Αυτό είναι το κακό που παρατηρείται στα μάτς. Αυτό λέω, ότι σκοπός είναι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, να ξεφεύγει το σκορ με 90 και 100 πόντους εις βάρος μας. Αυτό είναι δεδομένο, αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος. Εύχομαι θέλει να το δουλειά, πετύχετε και αυτό. Αυτό θέλουμε όλοι, να το πετύχουμε. Αυτό δουλεύουμε και προσπαθούμε να δουλεύουμε κάθε μέρα. Καλή δύναμη, κύριε Μέξα, για ακόμα μια φορά. Με το, καλά. Με το καλό να έρθει η νίκη το Σάββατο. Εγώ θα έλεγα υπομονή, θέλει δουλειά, υπομονή και στήριξη στα παιδιά. Και στο τέλος θα δούμε τι καταφέραμε. Και μιας και είπατε για στήριξη, το ξέρετε, φαντάζομαι ότι θα έχετε και κόσμο στο πλευρό σας το Σάββατο. Η Καστοριά δεν είναι και τόσο μακριά. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδείξει ότι ακολουθεί την ομάδα δεδομένη παντού, οπότε θα είναι και εκεί. Θα είναι και εκεί. Αυτό ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.